Σήμερα βρισκόμαστε στην Καρδίτσα, όπου συναντηθήκαμε με θεσμικούς φορείς και είδαμε τα έργα της περιοχής. Η επίσκεψη είναι στο πλαίσιο συνολικότερης επίσκεψης στη Θεσσαλία, με σκοπό να συνομιλήσουμε με την κοινωνία για τους τρόπους παραγωγικής ανασυγκρότησης για να υπερβεί η χώρα την κρίση, για τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα και βέβαια για να δούμε και την προώθηση των θεμάτων στο πολιτικό επίπεδο του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. Αυτά τα θέματα είναι προς συζήτηση. Συζητήσαμε σήμερα, είδαμε το αρτιστικό έργο, είδαμε το έργο στην Δυτική Θεσσαλία σε σχέση με, την Ε65, το οποίο εδώ πρέπει να ολοκληρωθεί. Και θέλω να τονίσω ότι οι καθυστερήσεις το 2015 ήταν απαράδεκτες και οδήγησαν στο να έχουμε και συνολικότερες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή για την ολοκλήρωσή του. Θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί είναι ένα έργο πνοής για τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Έργο πνοής για όλη την Ελλάδα. Το ίδιο θα πρέπει να προχωρήσουν και τα ρευστικά δίκτυα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και βεβαίως όλα εκείνα τα έργα που θα μπορέσουν να δώσουν δουλειές. Διότι δεν θα βγούμε από την κρίση αν δεν μειωθεί η ανεργία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε και τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Το πρώτο βήμα έγινε τον Σεπτέμβριο, όταν συγκροτήθηκε η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Σήμερα τα βήματα πρέπει να γίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η Επιτροπή Διαλόγου όλων των κομμάτων, Πασόκ, Δημάρχ, Ποτάμι, ολοκληρώνει το έργο της, παρουσιάζει σε λίγες μέρες την κοινή πρότασή της και τα κόμματα πρέπει, χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς περιχαρακώσεις, να προχωρήσουν άμεσα σε έναν μεγάλο προοδευτικό μεταρρυθμιστικό σοσιαλδημοκρατικό φορέα με στόχο να μπορέσει η χώρα να έχει προοδευτικές λύσεις. Διότι οι προοδευτικοί πολίτες είναι εγκλωβισμένοι, απογοητευμένοι από τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί και ψάχνουν εναλλακτές.